Πάμε να υποδεχτούμε. Αυτά τα παιδιά και να έχουν ωραία φωνή. Το θέμα είναι ότι είναι εξαιρετική ηθοποιή. 100%. Τους αγαπήσαμε ξανά μέσα από το προξενείο της Ιουλίας. Είναι ο Ρήγας και η Βαγγελίτσα, ο Τάσος Λέκας και η Χριστίνα Μαζιουδάκη, παρακαλώ. Τι γλυκό πλάσμα. Δεν γλυκό κορίτσι. Γεια σου, Τάσο μου, τι κάνεις. Καλώς σας βρήκαμε. Καλά, και τα μαλλιά μου εκεί μπλέκονται. Καθίστε, παιδιά. Καλέ, τι ωραία αρώματα φοράτε. Μοσχοβολάτε και οι δύο. Να μυρίσω κι εγώ. Σε καστήκατε και αυτές σε εμάς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία μυρίζει. Γεια σου, γεια σου. Α, ωραιότατο. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Εσένα δεν σε μυρίζει. Τάσο μου, πέρσι σε είδαμε στο Αυτή η νύχτα μένει. Φέτος κάτι τελείως διαφορετικό για εσένα. Τελείως διαφορετικό, ναι. Είναι μια τελείως άλλη εποχή. Είμαστε στο 1959, στο Ντύρναβο και στην Λάρισα. Έλα λίγο πιο μπροστά, Γιάννη, για να μπορείς να σε βλέπει. Ναι. Έχεις αράξει πίσω στον καναπέ. Ένας ρόλος πολύ πιο μακριά και από εμένα και από τον Περσινό, τον Τάσο. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον της δουλειάς, ότι συνέχεια πλησιάζουμε διαφορετικούς ανθρώπους που είναι μακριά από εμάς συνήθως. Και μεταμορφώνεσαι κιόλας, πολύ εξωτερικά. Και αυτό είναι ένα επίσης ενδιαφέρον πράγμα. Ναι, μουστάκι δεν είχα ξαναφύσει, ας πούμε. Μπορώ, σου πάει όμως. Ναι, ωραίο, ωραίο. Α, ευχαριστώ. Το κρατήσεις. Ευχαριστώ. Στα τελευταία επεισόδια, ο Ρήγας και η Βαγγελίτσα έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Χριστίνα, τι θα δούμε από αυτά τα δύο παιδιά? Θα δημιουργηθεί σχέση? Θα δημιουργηθεί σχέση. Ναι. Ο έρωτας της Βαγγελίτσας για το Ρήγα θα έχει ανταπόκριση. Θα υπάρχουν κάποια ευτράπελα, κάποια προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι ο έρωτας θα τους κρατήσει μαζί. Γιατί είσαι πολύ ωραία και Σωτηράκης. Ναι, αλλά τη Βαγγελίτσα δεν την αφορά, οπότε είναι... Πόσο χρονών είσαι, Χριστίνα? 27. Αγάπη μου, φαίνεσαι πολύ πιο μικρή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, φαίνεσαι 22. Συνήθως... Λέω, μπράβο, της λέω, τόσο μικρά κορίτσια και έχει παίξει σε μια τόσο σημαντική και άλλες, σειρά. Και στο παρελθόν πολλές. Το ξέρω, παιδί μου, αλλά η κοπέλα φαίνεται... Είπατε 20. Μπέμπα. Μπέμπα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πάντως, και το ματάκι του Ρήγα παίζει με τη Δέσπο. Ρήγα, αυτό... δεν μας λες καλά. Ρήγα. Ο Ρήγας είναι ένας άντρας της εποχής του. Παρόλο που προσπαθεί και έχει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα για εμένα στο οποίο αντίθετη δύναμη, το σεβασμό που έχει αναπτύξει για τη Βαγγελίτσα και αυτό που νιώθει, το αίσθημα που νιώθει, είναι μια πολύ ωραία αντίθετη δύναμη για μένα να παίξω. Το αλάνι της εποχής του ήταν. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Είναι το αντίστοιχο πράγμα. Κάτι που ευτυχώς έχει πλέον δεν είναι με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο τοξικό, ας πούμε. Αλλά και η Βαγγελίτσα με την υπόστασή της τον συμμαζεύει, τον φέρνει. Μαλακών. Ναι, τον μαλακών. Είναι πιο αγνή, είναι πιο ανάλαφρη, είναι αυθόρμητη πολύ για την εποχή της. Διεκδική. Καλά, του την έπεσε και λίγο. Σε έπαιρνε είναι... πολύ. Άσε με τώρα τα λες εσύ κομψά. Την έπεσε κανονικά σε εκείνο το εκείδαμε και τα από κάτω. Την πέφτει κανονικά, δεν είναι. Που τραπέζει κάτω. Δεν τρέπεται. Κάνανε έτσι τα κορίτσια της εποχής. Ο πατέρας θα αντιδράσει της Βαγγελίτσας. Δεν θα αντιδράσει πολύ καλά. Δεν... Κοντζάμ διοικητής, δεν θα δεχτεί τώρα η κόρη του. Αυτό είναι και ένα από τα θέματα, από τις δυσκολίες που είχε και ο Ρήγας. Μητέρα σου. Έτσι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Τεράστια. Δεν το ξέρουμε. Περίμενε τώρα εδώ. Γιατί όντως αυτό που λέει η Κατερίνα έχει πολύ δίκιο. Υπάρχει περίπτωση οι μεγαλύτεροι, αφού καταλάβουν ότι εσείς έχετε δεσμό, να κάνουν πίσω για να σας αφήσουν να ζήσετε τον έρωτά σας? Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Σίγουρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα από αυτό. Όταν δηλαδή πλέον το μάθουν, δεν θα το δεχτούν εύκολα. Γι' αυτό και ο Ρήγας με τη Βαγγελίτσα προσπαθούν, όπως έχετε δει κι εσείς, να το κρατήσουν λίγο μυστικό. Ναι. Και ναι. Περίμενε τώρα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για κάτι εσένα όμως, που αφορά στο γάμο του Γρηγόρη και της Φιλιός. Εκεί εσύ πώς θα αντιδράσεις, γιατί στην ουσία εμπλέκεσαι πολύ σε αυτό. Ο Ρήγας έχει το θέμα του και είναι πολύ, πολύ σημαντικό για αυτόν. Της μακάρης, ναι, έλεγα, πολύ. Βέβαια, να σκεφτούμε λίγο ότι ο πατέρας του Γρηγόρη έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό το είπα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Βέβαια, είναι και στο φωνιά. Ναι, και δεν λέω τώρα για μια ερωτική σχέση, ας πούμε, που μπορεί να έχει με τη Βαγγελίτσα. Ακόμα και φίλοι απλά να ήταν. Η αδερφή της επιλέγει να της αρέσει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος που εμένα έχει σκοτώσει τον πατέρα μου. Ναι. Ξέρεις τι είμαστε, τι διαβάζω στο Twitter. Πολλοί ρωτάνε ότι λένε ότι ο Ρήγας στην πραγματικότητα είναι ο γιος του Ραζίνη. Αν ισχύει αυτό, πώς θα αντιδράσει όταν βγει όλο αυτό στο φως? Ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
Να ξεκινήσω από εκεί, δηλαδή, ναι, δεν το γνωρίζω. Τι θα ήθελες, εάν συνέβαινε αυτό, θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, να... Φτιάχτηκε τώρα από αυτό. Ναι, μα πραγματικά. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μάθει και έχει μεγαλώσει με μίσος αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά θα του καταστρέψει το σύμπαν, δηλαδή μπείτε λίγο στη θέση του. Ένα άλλο μεγάλο μυστικό που περιμένουμε να αποκαλυφθεί, εσύ το γνωρίζεις ως ήρωας εννοώ, είναι το ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας του παιδιού της Ιουλίας. Mm. Δηλαδή, εκεί θέλω να μας πεις τι γίνεται. Γιατί εσύ το γνωρίζεις, η Ευαγγελίτσα όχι. Όχι, δεν το γνωρίζω. Η Ευαγγελίτσα δεν το γνωρίζει, το ξέρουμε μόνο η της οικογένειας. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο θα είναι βόμβα εάν αποκαλυφθεί. Εάν και όταν αποκαλυφθεί, θα είναι μεγάλη βόμβα. Μάλιστα. Χριστινάκη μου, εσύ ήρθες από την Κρήτη, μετακόμισες στην Αθήνα. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Κυνήγησες το όνειρό σου ουσιαστικά. Ναι. Μόλις σου ήρθες Αθήνα. Ήρθα μόνη μου. Είχα 19. Μόλις είχα τελειώσει το σχολείο. Ναι. Αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Χαρά οι γονείς σου. Στην αρχή είχαν ενδιασμούς. Όπως όλοι οι γονείς, εντάξει. Αλλά με στήριξαν πάρα πολύ. Μπράβο. Και τους είμαι για πάντα ευγνώμων. Μπράβο. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, που είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές μου. Αλίμονο. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη μετάβαση. Δεν τη φοβόμουν και τη φοβάμαι ακόμα την Αθήνα. Και σαν παιδί από επαρχία ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Και θα έκανες και άλλες δουλειές στην αρχή. Και μέχρι και πέρυσι που δουλεύω. Είμαι τέταρτη χρονιά στο χώρο και μέχρι και πέρυσι δούλευα ως σερβιτόρα. Αλήθεια, μπράβο. Ναι. Αλήθεια, μπράβο. Ναι. Μπράβο εσύ. Ευχαριστώ. Γιατί εννοώ, τώρα είσαι σε μια πολύ μεγάλη σειρά και μέχρι και πέρυσι για να κυνηγήσεις τον όνειρό σου. Πώς θα ξεκινούν αυτά? Ήταν δύσκολο, γιατί για να φτάσεις εκεί που θέλεις, ακόμα και στα πρώτα βήματα, θα κάνεις κάποιες θυσίες, θα... Έτσι είναι, έτσι είναι. Θεατρικά. Στο θέατρο Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος. Πειραιώς 131, Ρέπας Παπαθανασίου, στο έργο Για μια ζωή. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και ευγνώμων που είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, και στο Θανάση και στο Μιχάλη, αλλά και με τους ηθοποιούς, δεν μπορώ να μην τους πω, τον Αλέξανδρο τον Αντωνόπουλο, που είναι το ιδαλμά μου, τη Σάρα Τιγανωτή, τη Μαρία Ντουλινάκη. Ο παιδιά, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, σπουδαίος, είδε μια συνέντευξή του τις προάλλες, που είχε γίνει viral. Που είπε εξαιρετικά πράγματα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τον ξέρουμε καλεσμένο. Βεβαίως, και θέλει και εκείνος πολύ. Τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Εξαιρετικός. Δεν έχουμε πέσει πολύ γλυκός άνθρωπος. Παιδί μου, έχουμε μιλήσει ήδη, επειδή κάνεις και μια συνεργασία. Ναι, καλέ, τον έχουμε. Παθαίνω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, Χριστίνα, κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ήθελα να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Από κοντά είσαι ακόμα πιο όμορφη. Σαν τη Χιονάτη. Αχ, ντραπήκα. Αλήθεια, πάρα πολύ. Τάσο μου, θεατρικά λοιπόν, πού σε απολαμβάνουμε? Είμαι στο θέατρο Μπέλος, το οποίο είναι το θέατρο που διαχειριζόμαστε με την ομάδα μου, το The Young Quill. Μπράβο. Ναι, στην παράσταση Λέξη Πρόοδο στο στόμα της μητέρας μου, ηχούσε πολύ φάλτσα. Μπράβο, πολύ δύσκολο τίτλος παράσταση. Σε σκηνοθεσία έκανε. Ρωτάνε ποια παράσταση θα δεις. Έχει ενδιαφέρον, σημαίνει. Ναι, σκηνοθετεί η Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Παίζουν εκτός από μένα η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος, ο Αλέξανδρος Βάρθης και η Ελίζα Σκολίδη. Και έχουμε και την τύχη και την ευτυχία να πηγαίνει πολύ καλά. Ο κόσμος το στηρίζει, κάνουμε sold out. Και από πέρσι έχει πολύ καλές κριτικές. Ναι, πάει πολύ καλά και δεν είναι δεδομένο, γιατί το θέατρο το αναλάβαμε πέρσι. Και είμαστε νέοι άνθρωποι, καινούργοι στο χώρο, και φαίνεται να έχουμε μια ωραία στήριξη και από τη γειτονιά εκεί. Περνάει ο κόσμος και λέει, ρε παιδιά, μπράβο. Ας περάσω να το δω. Μπράβο, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Θα χαρώ κάποια στιγμή να τα πούμε και με τον καθένα ξεχωριστά και πιο αναλυτικά. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και στο προξενείο και σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σου πήγαινε πολύ να παίξεις κάποια στιγμή έτσι, ή παιδικό θέατρο ή οτιδήποτε, να κάνεις Χιονάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.